Και από το Παρίσι, βέβαια, επανερχόμαστε εδώ στην τοπική επικαιρότητα, καθώς ξέρετε ότι σήμερα τα ξημερώματα θα έχουμε βροχή αστεριών στον ουρανό της Κρήτης και όχι μόνο. Περισσότερα θα πούμε με τον Άγγελο Καρακοσταντάκη, είναι μέλος της αστρονομικής ομάδας φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άγγελε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, Νίκο. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Πράγματι, στο παρελθόν μάλιστα έχει αποτελέσει ένα πιο εντυπωσιακό φαινόμενο. Δηλαδή, στο παρελθόν ενώ περίπου η πιο έντονη βροχή μετεωριτών των Λεοντίδων ήταν το 1833, στην οποία μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ως και εκατοντάδες χιλιάδες μετέωρα την ώρα. Φέτος θα παρατηρήσουμε μόνο 10 με 15 και ο λόγος είναι, έτσι, για να το, αν ξεκινήσουμε και πούμε τι είναι αυτή η βροχή με 7 αστεριών, δεν είναι αστέρι στην πραγματικότητα, αλλά είναι πολύ μικρά κομματάκια σκόνης τα οποία τα τραβάει η βαρύτητα της γης και πέφτουν, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και καίγονται λόγω της πίεσης που αναπτύσσεται. Οπότε κατά τακτικά περιοδικά διαστήματα η τροχιά της γης περνάει από ορισμένα σημεία τα οποία έχει περάσει ένας κομήτης, αντικείμενα μεγέθους μερικών χιλιομέτρων είναι οι κομήτες οι οποίες ξεκινάνε από τα άκρα του ηλιακού συστήματος και φτάνουν μέχρι τον ήλιο. Οπότε αφήνουν πίσω τους κομμάτια αυτοί οι κομήτες και η Γη περνάει από αυτά τα πυκνά στρώματα σωματείων. Οπότε μπορούμε να δούμε πέρα από τους, μπορούμε να τους πούμε, από τους τυχαίους σποραδικούς τα σποραδικά από αυτά τα αστέρια, μπορούμε να παρατηρήσουμε βροχές όπως η σημερινή. Άγγελε, ερώτηση. Mm-hmm. Μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο οπτικά, δηλαδή με γυμνό μάτι? Ακριβώς το φαινόμενο αυτό παρατηρείται με γυμνό μάτι. Για να το παρατηρήσει κάποιος θα πρέπει να κοιτάξει ανατολικά. Μετά τις 11.30 περίπου, περίπου τέτοια ώρα να τέλει ο αστερισμός του Λέοντα, από τον οποίο προέρχονται. Οπότε θα είναι ορατό όλο το βράδυ, έτσι, βόρεια με βορειοανατολικά. Και το ιδανικό βέβαια είναι κάποιος να βρίσκεται σε μια τοποθεσία που δεν έχει πολύ φως. Όσοι είναι τυχεροί και μένουν σε κάποιο χωριό, όχι τόσο κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου, θα μπορούν να το παρατηρήσουν αυτό πιο εύκολα. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν φώσεις? Λέει, σε περίπτωση που δεν είναι καθαρός ο ουρανός, τώρα σε ρωτώ κάτι από αφέλεια. Σωστά. Αν ο ουρανός δεν είναι καθαρός, πράγματι δεν μπορούμε να το δούμε το φαινόμενο. Τώρα και εγώ στο Ηράκλειο είμαι, αλλά δεν κοίταξα τον καιρό σήμερα, έτσι, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να το δούμε. Αλλά ναι, αν υπάρχουν σύννεφα στα μεσάνυχτα που μπορεί να παρατηρηθεί, θα είναι αδύνατο να το δούμε. Δηλαδή ανεβαίνει κάποιος στην ταράτσα, κοιτάζει ανατολικά και σε περίπτωση που σταθεί τυχερός και δεν υπάρχουν σύννεφα, μπορεί να παρατηρήσει αυτούς τους 11. Θα είναι περίπου την ώρα 10 με 15. Αυτό είναι σχετικό. Ανά 60 λεπτά λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, αυτό που θα δει θα είναι ένα πεφταστέρι. Έτσι όλοι έχουμε δει πεφταστέρια σαν αυτά που κάνουμε ευχές. Οπότε θα τα βλέπει να ξεκινάνε από χαμηλά, ανατολικά, που είναι στο ορισμό του Λέοντα και να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Κάθε πότε καταγράφεται αυτό το φαινόμενο? Κάθε πότε μπορούμε να παρατηρήσουμε τα πεφταστέρια? Όλες οι βροχές μετεωριτών γίνονται τακτικά κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς περιστρέφεται η Γη γύρω από τον ήλιο, την ίδια εποχή, τον Νοέμβριο και του χρόνου, θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Οπότε στο ίδιο σημείο έχει αφήσει. Οπότε, ναι. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Για όσους χάσουν βέβαια την βροχή λόγω σύννεφων και κακού καιρού, θα έχουμε και μία τον επόμενο μήνα, η οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Μάλιστα. Θα μπορούμε να δούμε 100 με 150 πεφταστέρια την ώρα και μπορείτε να διαβάσετε για αυτή. Γράφουμε, υπάρχει ένα άρθρο που το γράφουμε από την ομάδα Άγγελε. Μας, βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Mm-hmm. Εύχομαι καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Επίσης.